χρόνο στην παρουσία σας και την άνεση γνώση που έχετε. Δεν σας ακούω, κύριε Στήνο. Λέω το εξής. Εχθές δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις, αναγκαστικά φαντάζομαι την κυβέρνηση για να γίνει επικύρωση στη Βουλή, αλλιώς δεν θα τις έδινε ούτε αυτές, για τις τρεις Μπεϊχάρα που αγοράσαμε, τις γαλλικές. Και διαβάζω και σήμερα και ένα πολύ αναλυτικότατο ρεπορτάζ σε εφημερίδα Δημοκρατία. Και τραβάω τα μαλλιά μου και καταλήγω στο εξής. Ή μας είπε ψέματα συνειδητά ο Πρωθυπουργός, ή δεν ξέρει τι υπέγραψε. Και πείτε μου παρακαλώ, αν είναι έτσι, με την ανάγνωση που κάνω. Αντιλαμβανόμαστε από τις συμβάσεις ότι τα οπλικά συστήματα των τριών φρεγατών είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός. Το κόστος είναι 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που μας είπε ο Πρωθυπουργός. Και κάτι το περίεργο και το παράδοξο, και βάζω ένα ερωτηματικό, ότι αυτές θα πληρωθούν σε τρία χρόνια που θα παραλάβουμε τουλάχιστον δύο, όταν ένα καραβάκι που πηγαίνει Πέρμα, Σαλαμίνα, μια μπαντόφλα που τη λέμε, θέλει δύο χρόνια να γίνει. Αυτά εσείς τα θεωρείτε φυσιολογικά, έγινε κάτι? Κοιτάξτε, δεν έχω δει τις συμβάσεις. Δυστυχώς δεν είμαι σε κανένα κέντρο απόφασης. Δεν έχω δει τις συμβάσεις. Γράφει Δημοκρατία, ποιος σας το πει? Μια φορά εκείνο που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι τον Ιούλιο πέρσι, όχι φέτος, όταν ήταν να κλείσει η συμφωνία με τη Σμπελάρα και ματαιώθηκε με εκείνη τη φεδρή δικαιολογία ότι είχαν εγκριθεί 1 δισεκατομμύριο αναδρομικά στους συνταξιούχους, τότε, και έγραψα και σχετικό άρθρο, οι δόσεις ήταν 13. Και το ποσό ήταν 2.682.000.000. Τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το ποσό? 3,2 δισεκατομμύρια. Και η εξόπληση του κρατείου, σύμφωνα με τη σύμβαση, διάβασα τη Δημοκρατία, κατά τα 2/3 θα γίνει σε 2 έτη. Ναι, ακριβώς. Αυτό το διάβασα και εγώ σήμερα στη Δημοκρατία. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω. Πώς, για πείτε. Ξέρετε, να το δικαιολογήσω ως εξής. Ότι αφενός μεν το πρώτο συμβόλαιο, το οποίο ήταν πολύ καλύτερο από αυτό, δεν έγινε δεκτό. Η Γαλλία αύξησε τους όρους της, διότι είναι μια ασυνεπή χώρα, μια χώρα η οποία δεν σέβεται τον εαυτό της, και για να είναι σίγουρη φρόντισε να κάνει πολύ σκληρότερους όρους, αν όντως το ρεπορτάζ αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί σας λέω, δεν έχω δυστυχία. Έτσι. Δέχομαι τους καλούς συναδέλφους, τους καλούς συναδέλφους σας στη Δημοκρατία, ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά θα ήθελα να έχω μια εικόνα προσωπική. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπω είναι ότι η Γαλλία εδώ πήρε μια πολύ επιφυλακτική στάση, γιατί από 13 δόσεις τις βλέπω να γίνονται 9, και από 2.682.000.000, γιατί και τότε έκανε ψέματα, κύριε Στήκο. Τότε λέγαμε ότι οι δόσεις ήταν 10, τώρα ερχόμαστε στο 9, έτσι, και λέγανε ότι είναι 3,5 δις. Μήπως ξέρανε τίποτα τότε? Αυτό είναι το ερώτημά μου, έτσι το δικαιολογώ. Δηλαδή, μας λέγανε πέρσι τον 16 Ιουλίου του 2021, τι μας λέγανε? Μας λέγανε ότι είναι 10 οι δόσεις, τώρα τις βλέπω 9, και ότι το ποσό ήταν 3,5 δις. Τώρα το βλέπω 3,2 δις. Τότε έλεγαν ψέματα. Μήπως όμως το ψέμα που λέγανε είχε καμιά σχέση με τη σημερινή τιμή? Λέω εγώ τώρα, προβληματίζομαι. Και τα δισεκατομμύρια τι είναι στραγάλια σε τελική ανάλυση, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, με όρους τέτοιους μπορεί να υπάρχει και εμπιστοσύνη τώρα στο πολιτικό σύστημα που τα διαχειρίζεται, όταν ακούει ο άλλος ότι από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τα ποσά, αλλάζουν οι δόσεις? Μα κοιτάξτε, ποια εμπιστοσύνη? Καμία δεν υπάρχει. Καμία. Εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι κάθε μέρα. Εκπλήσωμαι κάθε μέρα. Να και ένας ακόμη λόγος και από
ακόμη λόγος που θα πάνε σε οικουμενική. Εγώ για τη διαχείριση αυτών των ποσών. Πάλι αυτό λογοκρίνομαι. Θα μοιράσει πολλά λεφτά. Δεν μπορώ να απαντήσουμε. Εγώ πάντως πάνω σε αυτό, με αφορμή αυτό που λέει ο Αρισπίνος και για να το συνδέσω, να γυρίσουμε λίγο και στα προηγούμενα. Πραγματική αυτό εννοείται. Ναι, να γυρίσουμε στα προηγούμενα. Να γυρίσουμε στο προηγούμενο. Κύριε καθηγητά, ακριβώς θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε ποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γίνεται πιο πολιτικό τώρα το ερώτημα. Μπορεί να το κάνει αυτό η παρούσα κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση. Μητσοτάκης. Θα χρειαστεί μια άλλη κυβέρνηση. Θα χρειαστεί κατά τη γνώμη σας να γίνουν εκλογές προηγουμένως. Με το δείγμα, κύριε Καψαφίλη, με το δείγμα γραφής που έχει δώσει η παρούσα κυβέρνηση, εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να πιστέψω ότι είναι σε θέση να το πράξει. Έτσι. Ακριβώς. Η απάντησή μου δηλαδή στο ερώτημά σας, να το πω απλά, είναι όχι. Δεν μπορεί. Μα θα μπορούσα, κύριε Μάζα, θα μπορούσα σήμερα, ακούγοντας τον Τσαβούσογλου, να βγει ο Πρωθυπουργός και να τον καταγγείλει ότι ο κύριος αυτός τύπος δίπλα μας μας απειλεί με πόλεμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή να υπάρξει μια καταγγελία ότι εδώ δίπλα μας υπάρχει ένας νέος Χίτλερ, ο οποίος απειλεί την παγκόσμια ειρήνη. Δεν τολμούν, κύριε Βλάχο, τόσο καιρό να ζητήσουν πραγματικές κυρώσεις για την Τουρκία. Δεν άφησα την Κύπρο, η οποία είχε πάρει την απόφαση να προβάλλει βέτο στις κυρώσεις για τη Λευκορωσία, εάν ταυτόχρονα δεν υπεβάλλονται οι κυρώσεις για την Τουρκία, όπως είχε αποφασιστεί στις 20 Αυγούστου του 20 στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Κίμνη στη Γερμανία, και ανέπτυξαν για να μην πιέσουν την Τουρκία και να κάνουν το χατήρι της Γερμανίας και μιας γερμανικής Ευρώπης. Τι κάναν, ανέπτυξαν δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία ήταν ότι η Κύπρος είναι τρίτο κράτος, σαν να μην έχουμε δεσμευτεί και με δεσμεύσεις εγκυητρίας δυνάμεως οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο Κυπριακό Σύνταγμα και βάσει αυτών ακριβώς των δεσμεύσεων η Τουρκία ως εγκύτρια και αυτή δύναμη εσχουργεί επί του σώματος της Κύπρου. Αυτή ήταν η πρώτη θεωρία. Και η δεύτερη θεωρία ήταν ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είστε εκλεκτός δημοσιογράφος και τα γνωρίζετε. Ο Μητσοτάκης το είπε. Βεβαίως. Το είχε και συμφωνούσε όλη η κυβέρνηση. Καλά, η κυβέρνηση τώρα τι κάνει. Όταν λέτε και δεν τολμούν, κύριε Μάζη, δεν τολμούν να πάνε κόντρα στη Δύση, να πάνε κόντρα στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Έτσι. Δεν τολμούν. Γιατί, δύο λεπτά, επειδή λέτε για την Ουκρανία. Η Γερμανία μας επέβαλε με την επιμονή της την κατάκτηση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Η Γερμανία με την επιμονή της και τον φιλοτουρκισμό της για συμφέροντα βέβαια, γιατί το φίλο πάντα ερμηνεύεται με συμφέροντα, δεν είναι συναισθηματικό ζήτημα, έτσι, μας επέβαλε να υπομείνουμε όλους τους εξευτελισμούς τους τουρκικούς. Η Γερμανία με την επιμονή της και πάλι δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη τότε που έπρεπε, ολοκληρωμένη, λαμβάνοντας υπόψη την ευκαιρία του Καστελορίζου με την Κύπρο. Εκτός όμως, η Γερμανία με την επιμονή της επίεσε το αφεντικό στην Ουάσιγκτον για να προσπαθήσουν να ακυρώσουν τον East Med. Η Αμερική σε όλο αυτό δεν έχει ρόλο. Εδώ βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη, το λέγαμε και την άλλη φορά μαζί, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε